Την οργή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και κατ' επέκταση της κυβέρνησης προκαλούν οι απόπειρες εμπρισμού το πρωί στην Πάρνηθα. Από το Μέγαρο Μαξίμου προειδοποιούν για μηδενική ανοχή έναντι των εμπριστών. Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα, δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε, θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη. Η οργισμένη αντίδραση του Βασίλη Κικίλια για τις απόπειρες εμπρισμού, την ώρα που δίνεται υπεράνθρωπη μάχη για την κατάσβεση των πολλών και ταυτόχρονων πύρων μετόπων ανά τη χώρα, αντικατοπτρίζει τη μηδενική ανοχή των αρχών έναντι των εμπριστών. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας έκανε λόγο για συνολικά 9 απόπειρες εμπρισμού το πρωί στους πρόποδες Πάρνηθας. Την ώρα που οι δυνάμεις του περιοριστικού σώματος, οι εθελοντές μας και όλη η πολιτική προστασία δίνουν τεράστιες μάχες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε όλη την επικράτεια. Και κάποιες από αυτές παίρνουν ανεξέλεξτες διαστάσεις λόγω των θηλωδών ανέμων. Κάποιοι αλητήριοι εμπριστές βάζουν φωτιές, θέτοντας σε κίνδυνο τα δάση, τις περιουσίες και πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές. Την ίδια ώρα, ο Άκης Κέρτσος προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη συνολικά αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών και κάνει λόγο για μια διαφορετική κουλτούρα του κράτους αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών. Ο κρατικός μηχανισμός υπάρχει, είναι εδώ, εξελίσσεται συνεχώς, μαθαίνει από τα λάθη του. Δεν θέλω να χάσουμε την εμπιστοσύνη στο κράτος. Επαναλαμβάνω, το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Πρέπει ο καθένας μας να φροντίσει, να καθαρίζει την αυλή του, να καθαρίζει τον περίβολό του. Όλοι πρέπει κάτι να κάνουμε και όλοι να έχουμε μια συνολικά διαφορετική κουλτούρα. Και να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Όταν υπάρχει ένα συναγερμός, πέντε, επίπεδο 5. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ανθρώπινη παρουσία ή ανθρωπογενής δραστηριότητα απαγορεύεται διαροπάλου στα δάση μας. Θες ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Τσεχία, την Κροατία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Αλβανία για την αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Καθώς η Ελλάδα παλεύει ενάντια στις δύσκολες πυρκαγιές, οι πυροσβέστες μας, οι πιλότοι και οι άνδρες και οι γυναίκες της αστυνομίας εργάζονται ακούραστα για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τα δάση μας. Αλλά δεν είναι μόνοι. Δίπλα τους στέκονται οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας. Είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθειά σας. Αμέσως μετά την κατάσβεση των πύρινων μετόπων θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και χορήγησης των προβλεπόμενων αποζημιώσεων.